Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Υπουργέ. Αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Η Ελλάδα να καίγεται το καλοκαίρι και να πνίγεται το χειμώνα. Η περιοχή Αγίου Βασιλείου έχει καεί και άλλες φορές, στο Ρέθυμνο. Και δεν υπήρξε ποτέ κανένα μέτρο από καμία κυβέρνηση, για να είμαστε ειλικρινείς. Απουσιάζει το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Με διαχρονικές ελλείψεις στην αντιπυρική προστασία, στην πυροσβεστική υπηρεσία, με ελλείψεις πάνω από 3.500 οργανικές θέσεις πυροσβεστών, η υποβάθμιση δασικών υπηρεσιών. Πρόκειται για αποτελέσματα μιας εγκληματικής στρατηγικής κόστους-οφέλους, της ανταποδοτικότητας και της ατομικής ευθύνης, που διαπνέει το σύνολο των πολιτικών σας στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οδηγούν στην υποβάθμιση ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Η πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου κατέκαψε περίπου 20.000 στρέμματα γης, ίσως και παραπάνω, η πρώτη εκτίμηση. Κάηκαν γεωργικές καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες, αμπέλια, βοσκοτόπια, στάνες, ζώα, κυψέλες, μελίσια, ενώ κινδύνευσαν άμεσα χωριά και εγκλωβίστηκαν οι κάτοικοί τους. Οι κάτοικοι ζουν την τραγική επανάληψη ενός εγκλήματος, με ευθύνη των δικών σας κυβερνήσεων, της περιφέρειας, των Δήμων. Πώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι σε μια περιοχή όπου λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κατά τους θερινούς μήνες και της γεωμορφολογίας της, ποτέ, μα ποτέ, δεν πάρθηκαν μέτρα πρόληψης στα πλαίσια της αντιπυρικής προστασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των ελλείψεων είναι πως αν είχε ικανοποιηθεί το αίτημα των κατοίκων για πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Κρύα Βρύση και στον Μύρθιο και σε ενίσχυση των 4 υφιστάμενων πυροφυλακίων όταν υπάρχει αυξημένος βαθμός επικινδυνότητας και μαζί με άλλες προϋποθέσεις όπως επαρκής αριθμός πυροσβεστών, επίγειων μέσων κτλ., θα είχε αντιμετωπιστεί υπό καλύτερους όρους η πυρκαγιά. Αυτή την πρόταση την είχε κάνει το ΚΚΕ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Από το ένα αυτή μπήκε και από το άλλο βγήκε. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα μέτρα, τα κατεπήγοντα μέτρα που πρέπει να πάρθουν, έτσι ώστε να κηρυχτεί η περιοχή καταρχήν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να ξεκινήσει και η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, με ενίσχυση βέβαια των αρμόδιων υπηρεσιών με το απαιτούμενο προσωπικό, γιατί είναι ένα ζητούμενο και αυτό, για να ολοκληρωθεί με ταχύτατες διαδικασίες. Δύο, να υπάρξει πλήρη και άμεση αποζημίωση από το κράτος στο 100% της ζημιάς για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, την παραγωγή για όλο τον εξοπλισμό χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Τρία, να δοθεί ξεχωριστή επιχορήγηση για την αγορά δέντρων. Να πάρθουν όλα τα μέτρα για την πλήρη αποκατάσταση της παραγωγής και να τύχουν επιπλέον ενίσχυσης. Γιατί το λέω αυτό, διότι δεν θα τρώνε κοπανιστό αέρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα οι άνθρωποι. Όπως επίσης να χρηματοδοτηθούν άτοκα οι κατεστραμμένοι κτηνοτρόφοι για να ανακτήσουν το κατεστραμμένο ζωικό κεφάλαιο. Τέσσερα, να ενισχυθεί με προσωπικό και μέσα η πυροσβεστική υπηρεσία και να ικανοποιηθεί το αίτημα των φορέων της περιοχής για πυροσβεστικό κλιμάκιο στην Κρύα Βρύση και στο Μύρθιο. 5. Κάλυψη όλων των ελλείψεων στην αντιπυρική προστασία με ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών με κρατική επιχορήγηση στο αναγκαίο ύψος με βάση τις ανάγκες. Να υπάρξουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, γιατί θα προκύψουν και τέτοια ζητήματα, και δημόσιες υποδομές για να αντιμετωπιστούν και προβλήματα που αντιμετωπίζει το δίκτυο ύδρευσης. Να δοθεί άμεσα 7ο έκτακτη οικονομική ενίσχυση όλων των πληγέντων χωρίς όρους και προϋποθέσεις για να καλυφθούν βασικές ανάγκες επιβίωσης για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, όχι αυτά τα ψίχουλα που δίνεται κάθε φορά, του χαμένου εισοδήματος μέχρι την αποκατάσταση, μέχρι και την αποκατάσταση, ώστε να μπορούν να ζήσουν οι πυρόπληκτοι και οι οικογένειές τους και τέλος να απαλλαγούν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί από την πληρωμή φόρων, φόρου εισοδήματος, πάγωμα για την πληρωμή δανείων σε τράπεζες, από την υποχρέωση πληρωμή σε δημοτικά τέλη, να καταργηθεί ο έμφυα, όχι προσωρινά να ανασταλεί. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους πληγέντες ή κατάργηση δηλαδή του έμφυα, αλλά για όλο το λαό ανεξαιρέτως. Αρκετά τους αφεμάξατε, έτσι. Καιρός να τους καλύψετε τις πραγματικές ανάγκες. Ευχαριστώ. Κύριε Σιδικάκη, θα σας απαντήσει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης, κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος. Κύριε Τριαντόπουλε, καλημέρα σας. 3 λεπτά για το ξεκίνημά σας.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επίκαιρη ερώτηση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να αναλύσουμε τα μέτρα τα οποία θα αφορούν και την περιοχή του Ρεθύμνου. Σας ευχαριστώ όμως παράλληλα και γιατί μέσα από την υποβολή της ερώτησής σας, προτού καλά σβήσει η φωτιά, αναγνωρίζετε τις νέες ταχύτητες με τις οποίες κινείται η κυβέρνηση μπροστά σε μια φυσική καταστροφή. Νέες ταχύτητες, αποτελεσματικές παρεμβάσεις και ανταπόκριση σε ανάγκες που αποτελούν τα συστατικά της νέας φιλοσοφίας ως προς την κρατική αρρωγή μετά από μια φυσική καταστροφή. Μια φιλοσοφία που εδράζεται στις κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Η κλιματική κρίση αποτελεί τη νέα δυσάρεστη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα με ακραία καιρικά φαινόμενα, με μεγάλες πυρκαγιές που είναι πιο πιθανό να είναι πιο έντονα και πιο συχνά από ό,τι στο παρελθόν. Και απέναντι σε αυτά τα νέα δεδομένα και στις πιέσεις που αυτά δημιουργούν, η κυβέρνηση, το κράτος, δρά συντονισμένα, άμεσα και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, ώστε να μετριαστούν όσο περισσότερο γίνεται οι καταστροφικές αυτές πιέσεις. Όσον αφορά την πρόσφατη φωτιά στην περιοχή του Ρεθύμνου, αν και ακόμα, όπως και εσείς είπατε, μία σειρά από έλεγχοι εξελίσσονται και μετρήσεις, το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά αποτελείται από γεωργικές εκτάσεις, ενώ το υπόλοιπο αφορά δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Ήδη, με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι κοινότητες Αγίας Γαλήνης, Μελάμπων, Σακτουρίων, Κρύας Βρύσης και Ορνές της Δημοτικής Ενότητας Λάμπης και η κοινότητα Ροδάκινου της Δημοτικής Ενότητας Φίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου με ισχύ έως και τη 16η Ιανουαρίου του 2023. Αναφορικά τώρα με τη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά το μήνα Ιούλιο, όπως ανακοινώθηκε και χθες, προκύπτει μια συνεκτική, μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη στήριξη των πληγέτων νοικοκυριών, επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές. Μέτρα που αφορούν μόνο όσους έχουν πληγεί άμεσα από την πυρκαγιά. Και ποια είναι αυτά τα μέτρα? Η αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων για 6 μήνες, οι αποζημιώσεις για τις πρώτες ανάγκες των οικοκυριών και για την οικοσκευή, η παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όσον αφορά τα κτίρια και τις κτηριακές εγκαταστάσεις εντός της οριοθετημένης περιοχής η οποία προχωρεί, η παροχή πρώτης αρρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής μέσα από την ενιαία πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr, η επιχορήγηση επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Και θέλω να σταθώ εδώ γιατί αυτό αφορά κυρίως και την περιοχή του Ρεθύμνου όσον αφορά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Θα ενεργοποιηθεί το σχήμα επιχορήγησης το οποίο στηρίζει τα φυτικά μέσα παραγωγής για τις πληττόμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μέσα από την κρατική αρρωγή στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ. Έκτον, είναι η τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Έχουμε την αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, η ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών, η επιδότηση ενοικίου όπου αυτό απαιτείται, η στήριξη των αγροτών από τον ΕΛΓΑ και η έκτατη χρηματοδότηση προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να καλύψουν τις ζημιές που έχουν προκύψει σε δίκτυα και υποδομές. Αυτά τα μέτρα δεν είναι οριζόντια, αλλά στοχευμένα και εξειδικεύονται σε κάθε περίπτωση ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Και στην περίπτωση του Ρεθύμνου η έμφαση δίδεται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις με τις διαδικασίες να προωθούνται από τον ΕΛΓΑ όσον αφορά το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και τη στήριξη των μέσων, των φυτικών μέσων παραγωγής, δηλαδή των δέντρων, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το νέο πλαίσιο κρατικής αρρωγής σε συνεργασία του ΕΛΓΑ με το Υπουργείο Οικονομικών. Πλαίσιο το οποίο θέλω να θυμίσω ότι διαμορφώθηκε κατά το προηγούμενο καλοκαίρι μετά τις προηγούμενες, τις περσινές πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα στήριξης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, εξειδικεύοντας τα μέτρα σε κάθε περίπτωση, προκειμένου η βοήθεια να φτάνει στοχευμένα σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ. Ο κ. Τριαντόπουλος τα είπε όλα μέσα στον χρόνο του. Για να δούμε. Και σχετικά και έχει το, χρόνο, το λόγο και χρόνο 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, δεν θα πω τώρα στον πειρασμό να πατήσω στα περί επιτυχούς αντιμετώπισης καταστολής των πυρκαγιών. Λέμε στην Κρήτη καμιά φορά, εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Δηλαδή αυτό έχετε να πείτε στους κατοίκους, δηλαδή του Αγίου Βασιλείου, έχετε να πείτε αυτό, ότι ήταν επιτυχής η παρέμβαση που κάηκαν 20.000 στρέμματα? Είναι επιτυχής η καταστροφή της Εύβοιας?
Είναι επιτυχής η καταστροφή της Αττικής και πέρυσι και φέτος, προχθές με τα γεγονότα που ζήσαμε εδώ στην Πετέλη? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν? Είναι προκλητική η στάση και η αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης. Είναι ανεπαρκής, εξαγγείλατε ανεπαρκή δέσμη μέτρων. Αυτό κάνετε κάθε φορά. Είναι σαν να είναι μια κασέτα, πατάτε ένα κουμπί και λέτε τα ίδια κάθε φορά. Και είναι ανεπαρκή. Είναι πολύ κάτω από το μέγεθος της καταστροφής και των αναγκών που προκύπτουν για να πάρουν ανάσα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι, οι πληττόμενοι κάτοικοι. Μπορεί να δίνετε, δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί δεν τα είπατε, μπορεί να το πείτε τώρα σε δευτερολογία. Ακούστηκαν ότι πρόκειται για εξαγγελίες της κυβέρνησης, εφάπαξ ποσό 100 ευρώ ανά δέντρο, 50 ευρώ ανά δέντρο στους κατά κύριο επάγγελμα 100 ευρώ και στους μη κατά κύριο επάγγελμα 50 ευρώ το δέντρο κτλ. Δεν είναι μόνο αυτά όμως. Δεν είναι μόνο αυτά. Εδώ υπάρχει η διαδικασία του φυτέματος και της ελιάς και των αμπελώνων, που είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Με επικλινή εδάφη που απαιτούν πολύ περισσότερα χρόνια για να αποδώσουν από εδάφη που είναι σε παιδινές περιοχές. Δηλαδή, αν σε μια παιδινή περιοχή απαιτούνται 4-5 χρόνια για να αποδώσει λάδι, και πάλι όχι όπως πριν, άρα χασούρα έτσι και αλλιώς, σε επικλινή εδάφη απαιτούνται 8 με 10 χρόνια για να σου αποδώσει. Και εσείς λέτε 600 ευρώ για 6 μήνες. Δηλαδή, για να μην τρελαθούμε τώρα. Τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους, με τους μελισσοκόμους που έχασαν κοπάδια και μελίσια? Ζωικό κεφάλαιο και ζωική παραγωγή. Επίσης, δεν καλύπτουν οι εξαγγελίες τις πραγματικές ανάγκες για την αποκατάσταση των αρδευτικών και άλλων υποδομών. Ζημιά, προσέξτε, θα υποστούν και στον τουρισμό, επισητισμό, μικροκαταλυματίες και ταβέρνες που βλέπουν η σεζόν να πάει στράφη. Δεν κάηκαν, αλλά πάει στράφη διότι έχουν πάρα πολλές ακυρώσεις. Ο ΕΛΓΑ, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν αποζημιώνει όταν η ζημιά είναι κάτω του 50%, και μάλιστα το κονδύλι με βάση τον κανονισμό για κάθε περιοχή διαφέρει. Είναι προκαθορισμένο και δεν μπορεί να το υπερβεί. Οι δε αποζημιώσεις μέσω ΨΕΑ είναι ελάχιστες αλλά και χρονοβόρες. Μπορεί και χρόνια ακόμα, με τις πλημμύρες στα Χανιά, για παράδειγμα, του 19, δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή. Άρα πρέπει να ακολουθηθεί ένας διαφορετικός τρόπος αποζημιώσεων. Οι δε εξαγγελίες που αφορούν αυτά που είπατε στην πρωτολογία, τα έκτακτα μέτρα στήριξης των πληγέντων, αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, αποζημιώσεις για πρώτες ανάγκες κτλ., είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η εμπειρία από άλλες πληγήσεις περιοχές, είτε φωτιά, είτε πλημμύρα, είτε σεισμούς, Εύβοια, Αρκαλοχώρη, Σάμο, Ελασσόνα κτλ., δείχνουν ότι ακόμα δεν έχουν πάρει χρήματα. Χρονοβόρες οι διαδικασίες, γραφειοκρατία, τσακίζει κόκαλα. Με πολλές προϋποθέσεις, χαρτούρα, μηχανική, παράβολα, τιμές οικοδομικών υλικών, ανακατασκευής των χτισμάτων και εξοπλισμός που είναι πρώτων μεγάλων αυξήσεων που έχουμε ζήσει εδώ στη χώρα, και δεν καλύπτουν το ύψος της πραγματικής ζημιάς. Δηλαδή, συνθήκες απαράδεκτες που τελικά αποθαρρύνουν τους πληττόμενους να κάνουν καν αίτηση για να μπουν στην πλατφόρμα. Οι καταστροφές λοιπόν, κύριε Υπουργέ, δεν ήρθαν ως αποτέλεσμα κάποιας απροσεξίας, ούτε ως θεϊκή τιμωρία. Και από αυτή την άποψη υπάρχει μπόλικη υποκρισία και φαρισαϊσμός. Διότι αν και οι ελλείψεις και οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί εδώ και χρόνια, αν μιλάτε για κλιματική αλλαγή ή κλιματική κρίση, πέστε το όπως θέλετε, εδώ και χρόνια, τότε γιατί δεν έχει υπαρθεί μέχρι σήμερα κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης? Και τι έκανε η κυβέρνηση δική σας και οι προηγούμενες για να μην φτάσουμε στον εφιάλτη? Μόλις το απαράδεκτο 0,40% του προϋπολογισμού αντιστοιχεί για την ατυπηρική προστασία. Και δεν τρεπόμαστε. Και λέμε τώρα ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Και από αυτή την άποψη, παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, είναι προκλητική. Ευχαριστώ. Η κυβερνητική συγκάλυψη των μεγάλων ευθυνών για ό,τι ζήσαμε. Και προφανώς η λύση δεν είναι το 112. Λύνει ένα ζήτημα, αλλά δεν λύνει τα θέματα πρόληψης, αν θέλετε και τις καταστολίες ακόμα. Γιατί όλα τα έχετε παραπέμψει στην ατομική ευθύνη, στην αυτοπροστασία, στην εκένωση περιοχών, ώστε να αποφευθούν απλά ανθρώπινες απώλειες. Δηλαδή, είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτή να μην παίρνει προληπτικά μέτρα για να αποφευθεί η πυρκαγιά, να μην έχει σχέδιο όταν μπει η πυρκαγιά, να μην επαρκούν τα μέσα, ο αριθμός των πυροσβεστών, ο απαρχαιωμένος στόλος, και να αρκίσει το όπου φύγει, φύγει, και ας γίνουν όλα στάχτη και μπουρμπερί?
Όχι. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Κατά συνέπεια, απαντήστε συγκεκριμένα στα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής. Θα αποζημιωθούν στο 100% οι άνθρωποι για το σύνολο της ζημιάς που έχουν υποστεί, ναι ή όχι. Και από πού θα βρείτε χρηματοδότηση. Να καλυφθεί άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό με έκτακτα κονδύλια. Να ενισχυθεί ο Δήμος για να καλύψει ανάγκες της περιοχής εκεί. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε Τριαντοπούλε, τρία λεπτά για δευτερολογία, αν και τα είπατε όλα στην πρωτολογία. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, η απάντησή μου και το θέμα της ζήτησής μας αφορά το πλαίσιο στήριξης και αποκατάστασης. Άρα, αυτό που έπεται μιας φυσικής καταστροφής. Το έχετε αναφέρει και στην αρχική σας τοποθέτηση και τώρα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Δεν το αποδεχόμαστε χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις, καθώς τα χρήματα πρέπει να πάνε σε αυτούς που το έχουν πραγματική ανάγκη. Όχι χωρίς σε αυτούς που δεν το έχουν ανάγκη, γιατί αν μοιράζουμε χρήματα χωρίς όρους και προϋποθέσεις, θα πάρουν και αυτοί που δεν το έχουν ανάγκη. Άρα πρέπει να μπαίνουν όροι και προϋποθέσεις για να διοχετεύονται οι πόροι σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτό μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά λοιπόν το Ρέθυμνο, για να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα ποσοτικά δεδομένα όπως αναφέρεται, θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλοι οι σχετικοί έλεγχοι. Βέβαια, οι ζημιές, όπως αναγνωρίσαμε και πριν, εστιάζονται στο κομμάτι των γεωργικών εκτάσεων. Ως εκ τούτου, και τα μέτρα που λαμβάνονται επικεντρώνονται στους αγρότες και τους κοινοτρόφους που επλήγησαν, αλλά και στην αποκατάσταση των ζημιών. Γι' αυτό, όπως ανέφερα και πριν, ενεργοποιείται για δεύτερη φορά μετά τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 2021 το νέο μέτρο της κυβέρνησης για την αποζημίωση των αγροτών που υπέστησαν ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως είναι οι δεδρόδεις καλλιέργειες, τα ελαιόδεντρα και φυσικά τα αμπέλια. Πριν από αυτό το σχήμα σύμπραξης του Υπουργείου Οικονομικών με τον ΕΛΓΑ στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, το φυτικό κεφάλαιο ως μέσο παραγωγής καλυπτόταν. Εάν η έκταση της φυσικής καταστροφής το επέτρεπε, όπως αναφέρατε και εσείς πριν, μόνο από το πλαίσιο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Σε επίπεδα αποζημίωσης, υπό πολλαπλάσια από αυτό το νέο σχήμα που έχουμε φτιάξει, αλλά και σε χρόνους υπερπολαπλάσιους αυτού του νέου σχήματος. Τα αναφέρατε με παραδείγματα από την Κρήτη. Μπορώ να σας φέρω και εγώ παραδείγματα των φωτιών του 2017, που τα μέσα από το ΔΑΠΣΙΑ αποζημιώθηκαν το 2021 από την παρούσα κυβέρνηση. Πλέον λοιπόν για τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές το πλαίσιο άλλαξε, όπως ζητήσατε να αλλάξει, ώστε οι αγρότες να μπορούν να λάβουν αποζημίωση σε πολύ υψηλότερα επίπεδα και σε πολύ συντομότερους χρόνους από το πλαίσιο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων των πρώην ΨΕΑ. Και μάλιστα με αυτό το σχήμα καλύπτουμε τόσο τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως όσο και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι αποζημιώνονται στο 50% του ποσού που παίρνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς η έμφαση είναι σε αυτούς οι οποίοι βιοπορίζονται από αυτά τα χωράφια. Άρα, γι' αυτό δίνουμε μεγαλύτερη στήριξη στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Ακόμα, αναφορικά με τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προχωρά σε συγκεκριμένες μέσω μακροπρόθεσμες δράσεις. Επιπρόσθετα, το ΤΑΕΠΕΔ, κατ' εντολή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υλοποιεί το έργο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και Σχέδιο Προστασίας Δασών στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, όπου περιλαμβάνονται και οι περιοχές του Ρεθύμνου. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, επαναλαμβάνω, είμαστε σε επικοινωνία με τον Δήμο, οπότε σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μαζί του να προχωρήσει η έκτακτη χρηματοδότηση όπου κριθεί ανάγκη προς τους Δήμους, αλλά και προς την περιφέρεια, αν αυτό προκύψει, για να αποκατασταθούν οι ζημιές σε δίκτυα και υποδομές. Επίσης, η Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος συνδράμει στις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες με την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων σε θέματα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας των πληγισσών περιοχών, οι οποίες χρήζουν αποκατάστασης. Σε εφαρμογή δε της σχετικής νομοθεσίας, η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνης θα προχωρήσει σε κήρυξη αναδασωτέων εκτάσεων στις περιπτώσεις που απαιτούνται. Οι εκτάσεις μάλιστα της περιοχής των Σακτουριών έχουν ήδη κηρυχτεί αναδασωτές λόγω προηγούμενων περιστατικών πυρκαγιάς, όπως και εσείς αναφέρατε. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα συνεχίσουμε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους για να προχωρήσει, όπως και στις άλλες περιοχές, γρήγορα το πλαίσιο στήριξη και αποκατάσταση. Και επειδή αναφερθήκατε σε περιοχές όπως η Σάμος, η Βόρεια Εύβοια, το Αρκαλοχώρι, η Θεσσαλία, είμαι στη διάθεσή σας, όποιου και εσείς και όποιον θέλει, να επισκεφτούμε μαζί τις περιοχές, να βρεθούμε με τους πολίτες και να δούμε πραγματικά την πορεία του πλαισίου στήριξης σε όλες αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ πολύ.